νέα προσέγγιση σε τέλη κοινοχρήσεων χωρών από τη Δημοτική Αρχή Ιρακλείου, η οποία δημιουργεί ζώνε δημοτικών τελών, 7 εντό οτυχών, 3 εκτό οτυχών και μία ζώνη στη Νέα Λικαρνασό. Όπω ανακοινώθηκε από τη Λότζια, προτείνονται μειώσει στο 67% των οδών σε σχέση με το 2019, ενώ ομαδοποιούν τι οδού για λόγου ισονομία και δικαίου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η εποχή για να κάνουμε αυξήσει. Σε κάθε περίπτωση όμω, αν κρίνεται απαραίτητο λόγω του προπολογισμού και όλων αυτών που επικαλούνται ο Δήμο, θα πρέπει στη διαβούλευση που θα γίνει τι επόμενε μέρε να δούμε ακριβώ πώς είναι τα πράγματα, είτε στα οικονομικά του Δήμου, είτε στα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να εισπραχθούν από την πλευρά και των καταστηματαρχών και των πολιτών. Τα τέλη θα πάρουν κάποια αύξηση φυσιολογική, η οποία ε, μετά από δύο χρόνια πανδημία ε, θα επιβληθούν, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβά για, το, για την καινούργια. Η Δημοτική Αρχή να τα επιβάλλει. Τα νέα δεδομένα προκαλούν ποικίλε αντιδράσει στον χώρο τη εστίαση στην καρδιά του Ρακλείου, με τη Μαρία Ντονακάκη να τονίσει την ανάγκη η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε γενναίε μειώσει. Υπάρχει μια μείωση η οποία από ό,τι βλέπουμε γίνεται, αλλά δεν είναι η σωστή. Γιατί σε κάποιε περιπτώσει προκαλείται διχασμό στον κλάδο. Και σε κάθε περίπτωση οι δρόμοι έτσι όπω έχουν αξιολογηθεί από την ομάδα η οποία προκλήθηκε από την πλευρά του Δήμου για να δούνε πόσο πρέπει να στοιχίζει το κάθε κάθε δρόμος. Θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγάλη αδικία σε κάποιες περιοχές και δρόμους εννοείται και θα πρέπει να τα δούμε όλα μαζί και με τον κλάδο πάντα. Είναι λίγο τσιμπημένο το, το εγχείρημα όλο αυτό γιατί είναι ακριβώς το διπλάσιο. Ε, είμαστε υπέρ της αύξησης, μιας λογικής αύξησης, είμαστε υπέρ. Ε, γιατί και ο Δήμος δεν μπορεί να συντηρηθεί και να βγει από το αδιέξοδο που είναι. Αλλά τώρα από το, αυτό να πάει στο διπλάσιο νομίζω ότι είναι λίγο παρατραβηγμένο. Το το ποσό που έχει δοθεί είναι λίγο λιγότερο από το 19 είναι ακόμα καλύτερα από το 19, όπω είναι σαφέ ότι τότε που έγιναν οι μειώσει έγιναν γιατί υπήρχε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό του COVID. Όμω τώρα η κανονικότητα έχει επανέλθει, η επιχειρηματικότητα ξαναβρήκε το δρόμο τη. Η εμπορικότητα τη κάθε περιοχή λήφθηκε μεταξύ άλλων υπόψη από τη Δημοτική Αρχή, η οποία προτείνει τέλη κοινοχρήσεων χώρων σε 150 ευρώ το τετραγωνικό στι επιχειρήσει που λειτουργούν στην 25η Αυγούστου, στην Ανδρόγειο, στην Ελευθερίου Βανιζέλου, στην Δεδάλου και σε άλλα σημεία, Όπου μέχρι σήμερα τα τέλη είναι 84 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ το 2019 ήταν 167. Η προσωπικά, εγώ θα σας πω ότι πλήρωνα πέρυσι 12.000 και φέτος θα πάει 22. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι πάρα, πολύ τα, πάρα πολλά τα χρήματα. Το Heraklion είναι η πιο ακριβή πόλη της Ελλάδο. Στο Κολονάκι, φανταστείτε ότι είναι 90 ευρώ το τετραγωνικό. 125 ευρώ το τετραγωνικό προτείνεται στου πεζόδρομους Αγίου Τίτου, Κοραή, Μιλάτου, Δικαιοσύνη και Σάλα Σημεία. 100 ευρώ το τετραγωνικό προτείνεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη, στη Μεραμβέλου και Σαλασιμία. άλλα σημεία. 70 ευρώ το τετραγωνικό προτείνεται στην Αργυράκη, Καγιαμπή και Σαλασιμία εντός των τυχών. Την ανάγκη να βρεθεί η χρυσή τομή για τον κλάδο της εστίασης τονίζουν επιχειρηματίες σε σκιά της ακρίβειας του αυξημένου ενεργειακού κόστους και όχι μόνο. Υπάρχουν δρόμοι που έχουν αλλάξει τα δεδομένα, δεν είναι όπως ήταν κάποτε που σφίζανε από ζωή και είχαν εμπορικότητα. 45 ευρώ το τετραγωνικό προτείνεται στην Αλφαζόνη εκτό τυχών, σε λεωφόρο Δημοκρατία Αντιστάσεω, Σικάρου, Παπανδρέου, Κνοσού και Σάλα σημεία. 35 ευρώ το τετραγωνικό σε Ανδρέα Παπανδρέου, Ιωνία, Μήνο και όχι μόνο, ενώ στην Αλικαρνασό προτείνεται τιμή 30 ευρώ το τετραγωνικό όταν σήμερα έχει 6 ευρώ, ενώ το 2019 ήταν 12 ευρώ.